Αλλάζουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Η γρήπη των πτηνών αφάνισε τους αργυροπελικάνους στις Πρέσπες. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε μια έκτακτη σύσκεψη στην περιοχή, παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος του Γιώργου του Αμυρά. Πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα στην περιοχή. Σήμερα υπήρχε και μια έκτακτη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας που αποφασίστηκε και ένα χρηματικό ποσό για την περισυλλογή των αργυροπελεκάνων. Θα συνδεθούμε με το Δήμο Πρεσπών, με τον Δήμαρχο τον Παναγιώτη Πασκαλίδη και γραμματέα της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας για να δούμε την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή και φυσικά αν όντως ξεκίνησε η περισυλλογή των πελεκάνων και ποια είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπακρατσά, καλησπέρα σε εσάς στο στούδιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καταρχήν, πάμε να μας δώσετε την εικόνα που επικρατεί. Ένα σοβαρό θέμα προέκυψε στα γεωγραφικά όρια της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και αφορά στον φωνικό ιό της γνωστής γρήπης των πτηνών με περιστατικά θανάτων να εμφανίζονται στις λίμνες Πρεσπών, Χυμαδίτιδας και Καστοριάς. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα, κύριε Δήμαρχε, και αν ξεκίνησε η περισυλλογή των αργυροπελεκάνων? Ήθελα να πω ότι για μας είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο αυτό με τη γρήπη των πτηνών. Βέβαια υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό. Δηλαδή πέθαναν περίπου 10, 20, 30 πουλιά το ανώτερο. Φέτος στις 3 Μαρτίου μετρήθηκαν με drone από πάνω 574 πουλιά, τα οποία πιθανόν να έχουν φτάσει 600-700 σήμερα που μιλάμε. Προηγήθηκαν δύο συσκέψεις. Μία το Σάββατο με επικεφαλή το Περιφερειάρχη τον κύριο Κασαπίδη και ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη για την άμεση ανταπόκρισή του. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας ο κύριος Βόσδου. Ήταν ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού ο κύριος Παράσχου, η διευθύντρια της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών η κυρία Μυρσίνη Μαλακού, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πρεσπών ο κύριος Πετράχος, καθώς επίσης και άλλοι από τους φορείς οι εργαζόμενοι. Η επόμενη μέρα επανελήφθηκε αυτή η σύσκεψη και ήταν μαζί μας και ο διοικητής της 9ης ταξιαρχίας πεζικού ο κύριος Γκόνης, καθώς επίσης και ο υπουργός ο κύριος Αμυράς από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μάλιστα, τώρα τι αποφασίσατε σε αυτή τη σύσκεψη και αν, επειδή προχθές αναφέρθηκε στο θέμα και ο κύριος Καχαπίδης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, τι αποφασίσατε και αν ξεκίνησε όντως η περισυλλογή, για να μην υπάρχει και αυτή η εικόνα τώρα στη λίμνη? Αποφασίστηκαν τα εξής. Θα συμβάλλει και ο στρατός με βάρκες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πλησιάσουμε στον τόπο για να απομακρύνουμε τα πουλιά. Απομακρύνοντας τα πουλιά μειώνουμε το υλικό φορτίο που υπάρχει στη λίμνη. Το υλικό φορτίο αυτό, το οποίο δεν επηρεάζει τον άνθρωπο, πολύ δύσκολα κολλάει ο άνθρωπος και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Για να πλησιάσουμε αυτά τα πουλιά θα βοηθήσει ο στρατός. Επίσης θα βοηθήσει και μία εταιρεία η οποία ερευνάται και θεωρώ ότι θα λήξει αυτό εδώ με την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας που γίνεται αυτή τη στιγμή ή που έχει γίνει αυτή τη στιγμή τηλεφωνική για την ανάθεση της όλης αυτής εργασίας. Μάλιστα, πότε βλέπετε να ξεκινάει η περισυλλογή, για να μην δούμε αυτή τη στιγμή που έχετε μετρήσει είναι από τους 1.000 αργυροπελεκάνους οι 600 έχουν θανατωθεί. Μπορεί 600, μπορεί και 700 να μπορεί είναι. Να ξεπεράσουμε, δηλαδή μέχρι να μαζευτούν τα πουλιά μπορεί να φτάσουμε και 1.000. Έτσι ακριβώς, μπορεί να φτάσουν και 1.000. Ξέρετε, οι πελεκάνοι έρχονται σταδιακά εδώ στην περιοχή μας. Είναι η μεγαλύτερη αποικία στον κόσμο. Ζουν εδώ το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού των αργυροπελεκάνων. Έχουν φτάσει περίπου 1.000 και από τους 1.000 έχουν νοσήσει και έχουν πεθάνει το 60-70%. Θα δείξει αυτό η περισυλλογή. Μάλιστα, μόνο στη Μικρή Πρέσπα έχουμε το φαινόμενο αυτό για την περιοχή σας? Ναι, μόνο στη Μικρή Πρέσπα. Και εάν τελειώσουμε σήμερα με την Οικονομική Επιτροπή, πιστεύω ότι θα γίνει κατευθείαν και η σύμβαση ανάθεσης για να ξεκινήσει αύριο, το πολύ μεθαύριο, η περισυλλογή των πτηνών. Πάντως είδαμε ότι με επιστολή του που έστειλε προς τους δημάρχους της Δυτικής Μακεδονίας ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Κασαπίδης
Με αφορμή την εμφάνιση της γρίπης των πτηνών, ζητάτε συνδρομή τους σε συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων να παρακολουθήσουν για τυχόν νεκρά πουλιά εντός των διοικητικών ορίων των δήμων τους και να ενημερώσουν άμεσα τις οικίες διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας, ιδίως στις παραλίμνες ή παραποτάμιες περιοχές, τονίζει ο κύριος Κασαπίδης. Κύριε Δήμαρχε. Η όλη αυτή η γρίπη μπορεί να επηρεάσει τα 20 πουλιά που είναι κοντά στις παραλίμνιες περιοχές, σε ακτίνα περίπου 2-3 χιλιόμετρα, και θα πρέπει να είναι κλειστά τα 20 αυτά πουλερικά μέσα σε κλειστούς χώρους για να μην μπορούν να έρθουν σε επαφή. Ναι, δεν είχατε τέτοιες περιπτώσεις όμως για 20 στο Δήμο Πρεσπών είχατε, γιατί όχι. Είδα σήμερα και κάποιες ανακοινώσεις του Δήμου Αμιντέου, το γραφείο τύπου του Δήμου Αμιντέου, που καλεί τους πολίτες και ιδιαίτερα τους που εκμεταλλεύονται, έχουν πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, να είναι ιδιαίτερη προσεκτικοί και να τηρούν τα μέτρα βιοσφαλείας για την γρίπη των πτηνών. Ναι, δεν είχαμε κάποιο φαινόμενο το οποίο να μας έχει ενημερώσει κάποιος πρόεδρος κάποιες τοπικής κοινότητας. Νομίζω ότι κυλάει ομαλά ως προς το χώρο έξω από την λίμνη. Ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί και αυτό γρήγορα με την ανάθεση σε εταιρεία και θα μειώσουμε το υλικό φορτίο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην λίμνη. Εσείς φοβάστε πάντως για εξάπλωση της γρίπης και σε άλλους υγροβιότοπους της Δυτικής Μακεδονίας, λόγω της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω της ανταλλαγής πληθυσμών που γίνεται σε καθημερινή βάση. Είδαμε να υπάρχει αυτή η επιφύλαξη και από τον ίδιο τον Υφυπουργό, τον κύριο Αμυρά. Σίγουρα, γιατί τα πουλιά αυτά ταξιδεύουν για να βρουν τροφή. Ταξιδεύουν και μέχρι το Βόλο, ταξιδεύουν και μέχρι το Δέλτα του Εύρου για να βρουν την τροφή τους. Βέβαια, ένα πτηνό το οποίο είναι άρρωστο, το οποίο πάσχει από την γρίπη, είναι δύσκολο λίγο να ταξιδέψει. Είναι όμως εύκολο αυτά που έρχονται, τα νέα πουλιά, να κολλήσουν από τα ήδη υπάρχοντα αυτά εδώ πουλιά που υπάρχουν στην περιοχή μας. Πάντως για πρώτη φορά αυτό ακούσαμε και από τους αρμόδιους, έχει γίνει αυτό κύριε Δήμαρχε, δηλαδή άλλες χρονίες όπως είπατε μιλούσαμε για 30 άντε και 40 και πρώτη φορά φτάσαμε να έχουν εντοπιστεί πάνω από 700 πουλιά. Αργυροπελεκάνη και ροδοπελεκάνη να κοίτονται νεκρά στους καλαμιώνες της μικρής Πρέσπας. Πρώτη φορά αυτός ο αριθμός των αργυροπελεκάνων. Είναι πρωτόγνωρο το φαινόμενο αυτό και πιστεύω να είναι και το τελευταίο. Βέβαια δεν βοηθάει και ο καιρός με το κρύο. Όταν η γρίπη αυτή εξελίσσεται περισσότερο, όταν υπάρχει κρύο. Αν ο καιρός καλυτερεύσει, είναι πιο λιγότερο επικίνδυνη. Μάλιστα. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις στις επόμενες ημέρες και την περισυλλογή των πελεκάνων. Τώρα με αφορμή που σας φιλοξενώ να έρθω λίγο στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, όπου συνεδρίασε χθες και ως γραμματέας της ΠΕΔ, είδαμε ότι υπήρχε έτσι μια ανησυχία πλέον των δημάρχων, όλων των αυτοδιοικητικών, όσον αφορά το αυξημένο ενεργειακό κόστος σε σχέση με τη λειτουργία των Δήμων και το ΔΕΙΑ, απασχόλησε τη συνεδρίαση της Επιτροπής και είδαμε ότι θα υπάρχει και μια συνάντηση στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες. Ποια είναι η κατάσταση πλέον? Έχουν φτάσει στα ύψη το ενεργειακό κόστος. Η εικόνα που καταγράφεται στους Δήμους ποια είναι κύριε Δήμαρχε? Σίγουρα έχει αυξηθεί πολύ το ενεργειακό κόστος, δηλαδή σε μεγάλο ποσοστό. Οι Δήμοι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Ζητάμε άμεση χορηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών για να ανταπεξέλθουμε όσο αφορά το ενεργειακό μας κόστος. Το ενεργειακό κόστος το οποίο έχει ανέβει πάνω από 40% και δεν μπορεί να ανταποκριθεί ένας μικρός δήμος, και μικρός και μεγάλος βέβαια, με τις χρηματοδοτήσεις αυτές που υπάρχουν. Θα δημιουργηθούν τεράστια οικονομικά προβλήματα και δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Εσείς είδατε πάντως την τελευταία περίοδο να έρχονται αυξημένοι λογαριασμοί στο Δήμο Πρεσπών? Σίγουρα έχουν αρχίσει να έρχονται αυξημένοι λογαριασμοί και πρωτόγνωροι σε αυτό. Μάλιστα. Θα είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να συμβάλλει να υπάρχει μια αύξηση στους πόρους των Δήμων για να καλύψετε, για να μην πάνε αυτές οι αυξήσεις στους
πολίτες, τους δημότες. Σίγουρα δεν γίνεται όμως να αυξάνει συνέχεια τα δημοτικά τέλη. Ο κόσμος και αυτός δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Είναι δύσκολες οι εποχές αυτές που ζούμε αυτή τη στιγμή, δύσκολες οι εποχές που βιώνουμε αυτήν την ώρα. Δεν μπορείς να υποχρεώσεις τον άλλον να αυξήσει τα δημοτικά του τέλη. Μάλιστα. Ευελπιστούμε ότι η πολιτεία θα κάνει το παν για να μπορέσει να το ισοζύγιο αυτό να λυθεί εκ μέρους της πολιτείας. Ωραία. Και να κλείσουμε και με ένα άλλο θέμα. Υπάρχει μια έντονη διαμαρτυρία για την παύση λειτουργίας της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης και στις κοινέ γραμματείες προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στο Ιντερεκ. Ήταν ένα θέμα το οποίο είχε απασχολήσει τη συνεδρίαση της ΠΕΔ το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εσείς που έχετε Ιντερεκ αλλά και άλλοι δήμαρχοι εξέφρασαν την έντονη διαμαρτυρία τους για την κατάργηση της συγκεκριμένης ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 17 χρόνια. Είναι μια σημαντική απώλεια. Αν φύγει από τη Θεσσαλονίκη θα αναγκάζεστε να πάτε στην Αθήνα για να μπορέσετε να προχωρήσετε τα προγράμματα Ιντερεκ, κύριε Δήμαρχε. Ακριβώς, έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα η κατάργηση της υπηρεσίας αυτής, Ιντερεκ. Ο Δήμος, ο δικός μας ο μικρός, έχει κάνει πάρα πολλά έργα Ιντερεκ και βάσει αυτών των προγραμμάτων μπορούμε να πούμε ότι φτιάχνουμε έργα στην περιοχή μας, έργα τα οποία γίνονται για πρώτη φορά και έχουμε την αμέριστη βοήθεια της διαχειριστικής αρχής του Ιντερεκ της Θεσσαλονίκης. Και όπως είπατε, θα είναι δύσκολο αν κατεργηθεί αυτή η υπηρεσία, να πάει στην Αθήνα, να μπορέσει να συνοηθείς για να μπορέσει να προχωρήσει ένα έργο. Εσείς φοβάστε ότι με αυτή την αλλαγή και αν δεν υπάρχει ομαλή μετάβαση μπορούμε να δούμε να μην προχωράνε και να υλοποιούνται τα νέα προγράμματα την επόμενη περίοδο, να δούμε δηλαδή να μπλοκάνονται τα προγράμματα της περίοδου 21-27, γιατί και εσείς έχετε κάποιες εξέλιξεις και σε κάποια έχετε μπει ήδη τώρα. Κατά την άποψή μου υπάρχει αυτός ο φόβος να μην μπορέσουν να προχωρήσουν προγράμματα λόγω της απόστασης. Δεν μπορεί δηλαδή όλη η Βόρειο Ελλάδα που έχει προγράμματα Ιντερεκ που είναι διασυνοριακή η Βόρειο Ελλάδα να έχει τις υπηρεσίες της υπηρεσίας διαχείρισης προγραμμάτων Ιντερεκ στην Αθήνα. Είναι όλοι οι δήμοι οι οποίοι έχουν έργα Ιντερεκ είναι όλοι κοντά στη Βόρειο Ελλάδα που συνορεύει η Ελλάδα με άλλες χώρες. Και γι' αυτό για μας θα είναι δύσκολο. Βέβαια έχουμε πάρει απόφαση και στην ΠΕΔ ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των Δήμων μας. Το έχω μεταφέρει και στον Πρωθυπουργό στην επίσκεψή του στην Κοζάνη, του το μετέφερα ότι είναι πολύ δύσκολο αυτοί που πάνε να κάνουν την μεταφορά αυτής της υπηρεσίας στην από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, ναι. Ναι. Και νομίζω ότι το κατάλαβε ο Πρωθυπουργός, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, αλλά βλέπουμε πάντως ότι προχωράει κανονικά η μετάβαση. Άρα σας βλέπω κύριε Δήμαρχε και εσείς και άλλοι συνάδελφοί σας αυτοδιοικητικοί να μεταφέρεστε στην Αθήνα για να προχωρήσουν τα προγράμματα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα εδαφικής συνεργασίας. Αυτό θα είναι τεράστιο σφάλμα και θα είναι πολύ δύσκολο για μας. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση και την ενημέρωση κύριε Δήμαρχε. Καλή σας συνέχεια και καλό βράδυ. Να είστε καλά.